Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον Αλέξανδρο Μανδρίνο. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την παράταξη Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη του Στέλιου Αγγελούδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μανδρίνο. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Στο ξεκίνημα λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για εσάς, θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για το βιογραφικό σας, επί της ουσίας να συστηθείτε στους τηλεθεατές μας. Ωραία. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος που ζει μόνιμα και ελευθεροποιείται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχω εξειδίκευση επαγγελματική και ακαδημαϊκή στον τουρισμό. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν οικονομικές επιστήμες. Το μεταπτυχιακό μου, το πρώτο, είναι πάνω στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική. Και το δεύτερο μεταπτυχιακό είναι πάνω στον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη. Και πρόσφατα, έτσι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, έγινα και υποψήφιος διδάκτορας στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Καλή σταδιοδρομία σας εύχομαι και καταλαβαίνω ότι έχετε ένα βεβαρημένο πρόγραμμα με πολλές ασχολίες. Επομένως το ερώτημά μου είναι πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά και βεβαίως τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε το κλικ στον κύριο Αγγελούδη και αποφασίσατε να συμπορευτείτε μαζί του. Κοιτάξτε, ως νέος άνθρωπος, αλλά και ως επαγγελματίας που ζω και δραστηριοποιούμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, βιώνω και εγώ, όπως και πολλοί συμπολίτες μας, την πραγματικότητα και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν εμφανίστηκαν τώρα πρόσφατα. Είναι προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια και για τα οποία μέχρι και ακόμα και σήμερα δεν έχουμε βρει και δεν έχουμε δει λύσεις. Επίσης, αυτά παρατηρούνται και από τους επισκέπτες, αλλά παρατηρούνται και σχολιάζονται και αξιολογούνται αρνητικά και από τους επισκέπτες της πόλης, της Θεσσαλονίκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προβολή της Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτοί ήταν και οι λόγοι για τους οποίους πήρα την απόφαση κι εγώ να συμμετέχω ενεργά και να στηρίξω την προσπάθεια για να αλλάξει σελίδα η Θεσσαλονίκη, να βρει τα πατήματά της και να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά. Όσον αφορά τον Στέλιο Αγγελούδη και την επιλογή που έκανα, την απόφαση που πήρα να συσταδευθώ μαζί του, ο Στέλιος Αγγελούδης θεωρώ πως είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος, έχει προσφέρει στην πόλη και θεωρώ πως έχει τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία χρειάζεται ο επόμενος Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης για να δώσει λύσεις σε αυτά τα πολύ σοβαρά και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Θεσσαλονικείς. Θα ήθελα να σταθώ και στην ηλικία σας, κύριε Μανδρίνο. Είπατε και εσείς νωρίτερα, είστε νέος άνθρωπος. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μου πείτε το εξής. Οι συνομιλικοί σας ενδιαφέρονται για την ενασχόληση με τα κοινά. Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε? Τι σας είπαν, για παράδειγμα, οι φίλοι σας όταν τους ανακοινώσατε ότι θα κατέβετε υποψήφιος στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Σας ενθάρρυναν? Σας είπαν ενδεχομένως γιατί να μπλέξετε με αυτά? Ποια ήταν έτσι η αντίδρασή τους? Γενικά τα μηνύματα είναι πολύ θετικά, διότι ο κόσμος έχει ανάγκη και από νέα πρόσωπα με φρέσκες ιδέες. Εννοείται πως θέλει, είναι και θέμα εμπειρίας, αλλά σίγουρα ο κόσμος θέλει και έμπνευση. Θέλει να ασχοληθούν ενεργά σε πολιτικό επίπεδο άτομα, τα οποία θα εμπνεύσουν και τη νέα γενιά, αλλά και τον κόσμο γενικότερα, ο οποίος βλέπει το πολιτικό σύστημα με μία επιφύλαξη. Mm-hmm. Θεωρώ πως όσο αναδεικνύονται άτομα με ποιοτικά στοιχεία και τα οποία έχουν μια σταθερή πορεία και πολιτική και σε πολιτικό επίπεδο δηλαδή, αλλά και σε κοινωνικό και επαγγελματικό, θεωρώ πως όλο και περισσότερος κόσμος θα εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα και θα συμμετέχει ακόμα πιο ενεργά και θα στηρίζει πρωτοβουλίες. Αναφέρεστε στην συμμετοχή και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας, θα υπάρξει προσέλευση στις κάλπες τον Οκτώβριο? Ενδιαφέρεται, θέλω να πω, ο κόσμος αυτή την περίοδο που διανύουμε την προεκλογική? Είμαστε πλέον στο μήνα Σεπτέμβριο, αντιλαμβανόμαστε ότι αδειάζει η κλεψίδρα για τις δημοτικές εκλογές. Ενδιαφέρεται ο κόσμος να πληροφορηθεί για τις θέσεις σας, για το πρόγραμμά σας, για το όραμά σας για την επόμενη μέρα? Πώς το βλέπετε? Θεωρώ ότι όσο φτάνουμε πιο κοντά στις εκλογές,
Εννοείται πως τα φώτα όλα και το ενδιαφέρον όλων είναι και παραμένει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό οικονομικό γεγονός και για την πόλη μας. Αλλά όσο φτάνουμε κοντά στις εκλογές, όλο και πιο έντονο θα είναι το ενδιαφέρον για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σίγουρα θεωρώ πως θα υπάρχει και υπάρχει συμμετοχή, διότι ο κόσμος θέλει να αλλάξει σελίδα η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να αλλάξει σελίδα και έχει ανάγκη από μια διοίκηση η οποία να είναι αποτελεσματική και η οποία να πάρει πρωτοβουλίες για να λύσει αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τον αριθμό των ψηφοδελτίων, των συνδυασμών που καταθέσανε η υποψηφιότητα προκειμένου να συμμετέχουν στις εκλογές. Διότι βλέπουν όλοι την ανάγκη που υπάρχει να αλλάξει η Θεσσαλονίκη σελίδα, να ξαναβρει τα πατήματά της και να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι Θεσσαλονικοί τι σας λένε ενδεχομένως τώρα που είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, όταν γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος έχει θέση υποψηφιότητα, κύριε Μανδρίνο, αυτομάτως του εκφράζουμε όλα τα παράπονά μας, λέμε τα αιτήματά μας ενδεχομένως για την επόμενη μέρα. Τι σας είπαν εσάς ή τι σας λένε? Γενικά αυτό που εισπράττω ως υποψήφιος είναι μια μεγάλη δυσαρέσκεια και μια έτσι στεναχώρια, αν μπορώ να το πω, για την τωρινή κατάσταση. Η εικόνα της πόλης αυτή τη στιγμή δεν αξίζει ούτε στους πολίτες της, ούτε στην ίδια τη Θεσσαλονίκη με την ιστορία και τον πολιτισμό που διαθέτει. Οπότε σίγουρα σε μεγάλο βαθμό και σε πολύ έντονο βαθμό εισπράττουμε ως υποψήφιοι, και νομίζω αυτό ισχύει για όλους τους συνδυασμούς, εισπράττουμε αυτή την δυσαρέσκεια και αυτή την ανησυχία για το μέλλον της πόλης. Mm-hmm. Γι' αυτό, αυτό είναι και ένας λόγος παραπάνω που πρέπει όλοι οι υποψήφοι να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να διαμορφώσουν έτσι την ατζέντα τους με προτάσεις στοχευμένες και με σχέδιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνω, τονίζετε την ανάγκη αμεσότητας, κύριε Μανδρίνο, και πάμε τώρα να εστιάσουμε σε ένα θέμα με το οποίο μάλλον έχετε ασχοληθεί, είναι ο τουρισμός. Θα ήθελα να μου πείτε πού πιστεύετε ότι βρίσκεται σήμερα η πόλη μας όσον αφορά αυτό το πλαίσιο και επίσης πώς μπορεί ενδεχομένως η πόλη να προσελκύσει πιο ποιοτικούς τουρίστες, διότι ακούμε παράπονα από ανθρώπους του κλάδου οι οποίοι αναφέρουν ότι η Θεσσαλονίκη, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα πέρασμα, δηλαδή ο επισκέπτης θα μείνει εδώ για μία ή δύο μέρες, δεν υπάρχει και το αναγκαίο οικονομικό αποτύπωμα για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και γίνεται λόγος ενδεχομένως για στόχευση σε πιο ποιοτικές αγορές. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το αντιλαμβάνονται, το αντιλαμβάνεται όλοι και όλη η αγορά. Σίγουρα η Θεσσαλονίκη ως τουριστικός προορισμός πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Για να μπορέσει όμως να κάνει το επόμενο βήμα και να μπορέσει να προσελκύσει και άλλες τουριστικές αγορές, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκαλέσει συζήτηση προκειμένου να έρθουν περισσότερες απευθείας πτήσεις, ούτως ώστε να έρθουν και επισκέπτες με μεγαλύτερο κατά κεφάλι εισόδημα, θα πρέπει να υπάρχει, να γίνει εφαρμογή ενός, να υπάρξει πρώτα απ' όλα ένα σχέδιο και σε δεύτερη φάση να γίνει σταδιακά η εφαρμογή του σχεδίου, προκειμένου και να αναβαθμίσουμε και να προσελκύσουμε και άλλους επισκέπτες με μεγαλύτερο εισόδημα. Σίγουρα όμως η Θεσσαλονίκη έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Από τα πρόσφατα υπήρξε μία έρευνα η οποία έγινε για λογαριασμό της Ένωσης Ξενοδόχων και αξιολογήσανε πάρα πολύ θετικά την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά τα ξενοδοχεία, την ψυχαγωγία και τη γαστρονομία, και όμως αξιολογήσανε πάρα πολύ αρνητικά την καθαριότητα, το πράσινο, τις υποδομές, τις συγκοινωνίες και το κυκλοφοριακό. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, που αξιολογήσανε αρνητικά, άπτονται κατά κύριο λόγο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προφανώς αυτά συνθέτουν... Ενώ τα υπόλοιπα του ιδιωτικού τομέα, όπως το αντιλαμβάνομαι, έτσι. Ακριβώς. Σε αυτά όμως που πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα και κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι αυτά τα τέσσερα που σας είπα που εξοργούν αρνητικά και τα οποία όμως παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Οπότε εν ολίγης θα πρέπει πρώτον να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτά τα 4-5 ζητήματα,
προκειμένου όταν έρχεται ο επισκέπτης σιγά σιγά να ανεβάσουμε το βαθμό ικανοποίησης, και νούμερο 2, να υπάρξει ένα σχέδιο προκειμένου να στοχεύσουμε και άλλες αγορές, να προκαλέσουμε τη ζήτηση και όλα τα σχετικά. Είναι ενδεχομένως αυτός ο τομέας στον οποίο επιθυμείτε να προσφέρετε την επόμενη ημέρα, εάν σας εμπιστευτεί ο κόσμος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ή έχετε κάποιο άλλο ενδιαφέρον ίσως? Σίγουρα θα ήθελα να προσφέρω στον τομέα αυτό, λόγω της εξειδίκευσης που έχω και ακαδημαϊκά, επιστημονικά και επαγγελματικά. Το ζούμε στην καθημερινότητά μας, μιλάμε και με τους επισκέπτες και με τους πελάτες, οπότε έχουμε μια πρωτογενή πληροφόρηση για τις ανάγκες που υπάρχουν. Σίγουρα όμως πολλά ζητήματα μπορούν να λυθούν και θέλουν ικανότητες διοίκησης. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όσοι ασχολούνται με το επιχειρήν καλούνται σε καθημερινή βάση να δώσουν λύσεις σε ζητήματα τα οποία δεν τα γνωρίζανε μέχρι χθες. Οπότε θέλει εφευρετικότητα και αποφασιστικότητα. Με αυτά τα κριτήρια και με αυτά τα εφόδια σκοπεύω και εγώ την επόμενη μέρα να προσφέρω όπου κληθώ να συμμετέχω. Θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύετε ότι ο εκάστοτε δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να στηρίξει το επιχειρήν στον τόπο, κύριε Μανδρίνο? Θέλω να πω, μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, την τοπική οικονομία, και αν ναι, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Κοιτάξτε, όπως είπατε προηγουμένως, μέσω της ανάπτυξης, της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος Θεσσαλονίκης μπορούν να έρθει ένα μεγαλύτερο εισόδημα στην ίδια την πόλη. Εννοείται όμως ότι θα πρέπει και ο Δήμος, σε επίπεδο τοπικής, γενικά η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, να διαμορφώσει το περιβάλλον το οποίο να είναι φιλικό στην επιχειρηματικότητα. Εννοείται πολλά ζητήματα όταν λέμε το φιλικό περιβάλλον στην επιχειρηματικότητα, είναι αυτά που αναφέραμε και προηγουμένως όσον αφορά την καθαριότητα, τις θέσεις στάθμευσης, το κυκλοφοριακό κτλ. Ναι, είναι πολύ παραγωγικό, αλλά μιλάμε για τα βασικά όπως το καταλαβαίνω. Και θα ήθελα λίγο πριν σας αποδεσμεύσω να μου πείτε για τη δική σας δέσμευση στους Δημότες Θεσσαλονίκης για την επόμενη μέρα. Εγώ από την πλευρά μου θα καταβάλω κάθε έτσι προσπάθεια σε συνεργασία και με τον Δήμαρχο, τον Στέλιο Αγγελούδη, προκειμένου να δώσουμε λύση στα ζητήματα της καθημερινότητας και να δημιουργήσουμε και να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο στο οποίο θα εφαρμοστεί και το οποίο θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή δύναμη στον αγώνα σας και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε λίγο.